Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, τα που λένε off-road. Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, τα που λένε off-road. Φυσικά πρέπει να πούμε εδώ συγγνώμη γιατί το ένα που λένε λείπει, αυτό το βάρη, το μεγαλόσωμο. Μανώλης Άρης δεν είναι μαζί μας λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων, αλλά εγώ πρέπει να είμαι εδώ γιατί ο καλεσμένος είναι έκπληξη και θα σας πω αμέσως σε λίγο ποιος είναι ο καλεσμένος μας. Λοιπόν, βρισκόμαστε σε ένα μέρος που οι ποδοσφαιρόφιλοι το λατρεύουν. Είναι το πρώτο, το πιο παλιό, είναι το Καλτσέτο. Εδώ λοιπόν στο Καλτσέτο στην Αμουδάρα, σε ένα υπέροχο καφέ, σε ένα πανέμορφο χώρο που είχε δημιουργηθεί το Crown, από την Κορώνα, την αγγλική Crown, για τους πιο έτσι, αυτοί που μιλάνε καλύτερα εγγλέζικα, ένας μαγικός χώρος με καφέ, με ποτάκι, με τα αναψυκτικά σας, τις πίτσες σας, το φαγάκι σας, τα δοστάκια σας, τα πάντα όλα. Είναι εδώ και ήρθαμε για να γνωρίσουμε, να μιλήσουμε και να δείτε για άλλη μια φορά έναν άνθρωπο που τον έχετε αγαπήσει. Σε λίγο θα τα πούμε μαζί. Παρακαλώ, ελάτε μαζί μου. Πέρασε. Εδώ λοιπόν στο υπέροχο Crown, να σας πω, είναι πολύ σημαντικό για όλους τους ποδοσφαιρόφιλους ότι εδώ γίνονται ματσάρες. Ματσάρες φυσικά στο Καλτσέτο, αλλά ματσάρες και εδώ στις υπέροχες οθόνες που έχει. Είναι μια έδρα φοβερή. Αυτά. Καλτσέτο Crown, το μάθατε, το ξέρετε, σας περιμένουμε. Δεύτερον, ο καλεσμένος ποιος είναι? Ο καλεσμένος άνθρωπος που τον υπεραγαπάτε. Είναι καψούρης με την Κρήτη, είναι καψούρδες Ηρακλείωτες μαζί του, είναι ένας αγαπημένος, κυρίες και κύριοι, μαζί μου ο Νίκος Παπαδόπουλος. Γεια σου Νίκο, καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα, να είσαι καλά, ευχαριστώ. Ευχαριστώ που με... Λοιπόν Νικόλα, είναι... είμαστε εδώ, είναι η ιστορία βέβαια διαφορετική, δεν είμαστε δημοσιογράφοι, είμαστε σε καναπέ, όπως βλέπεις καναπεδάτη, άνετη, ωραία και αστεράτη και ξεκινάω την κουβέντα με ένα αναδρομή στο παρελθόν. Ναι. 50-40 θέλω να το λέω όπως μας κοιτάνε και οι κοπέλες, ας πούμε, και δεν κάνει. Εντάξει, δεν έχω πρόβλημα σε αυτό γιατί εγώ ερωτεύτηκα μικρός, ξέρεις, παντρεύτηκα. Αλλά εσύ παντρεύτηκα. Μια γυναίκα γνώρισα, την παντρεύτηκα. Έτσι, είμαι και ευτυχισμένος. Έτσι είναι σωστοί ποδοσφαιριστές. Μπράβο. Έτσι πρέπει. Νωρίς, μαζεύονται σπίτι, έχουν καλή ζωή, καλή διατροφή κτλ. Έκανες το σωστό, γι' αυτό έπαιξες και καλό ποδόσφαιρο. Λοιπόν, εγώ πάω και όπου κάνω λάθος με διορθώνεις. Ναι. Πιτσιρικάς 16 χρονών παίζεις Κυλκυσιακό. Ένα παιδί στο Κυλκής, πολύ μακριά από την Κρήτη. Ναι, πολύ μακριά. Και ξαφνικά, πολύ μικρός πάλι, στα 17,5 αν δεν απατώμε, κάνεις το μεγάλο ταξίδι, περνάς τη θάλασσα και έρχεσαι στην Κρήτη σε έναν όφι ο οποίος εκείνη την εποχή πρέπει να είναι όταν έρχεσαι εσύ 88. 89. 89. 89 Δεκέμβριο. 89 Δεκέμβριο σε έναν καλό όφι. Πάρα πολύ καλός. Πρέπει να σου πω ότι ήταν η δεύτερη φορά που έμπαινα σε αεροπλάνο. Κοίταξε τώρα, μην λέμε τρελά. Χωριατάκι από το Κυλκής, μαθητής στη Δευτέρα Λυκείου. Η πρώτη φορά που πήγα σε αεροπλάνο ήταν πάλι όταν ήρθα στην Κρήτη. Γιατί τότε ήταν η μια γάμα εθνική και παίξαμε στον Ηρόδοτο. Στον Μπράβο. Στο οποίο έφαγε και ξύλο. Ήτανε αυτές οι έδρες τότε. Δηλαδή θυμάμαι από την γάμα εθνική και μου είχε μείνει αξέχαστο από την γάμα εθνική σε ένα παιχνίδι στην Άρτα που στο ημίχρονο μια γιαγιά με ένα σκουπόξυλο που καθάριζε το γήπεδο μας χτυπούσε. Αυτό να καταλαβαίνω τώρα οι πιτσιρικάδες πώς ήταν κάποτε το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα. Αλλά ναι, όντως 17 χρονών, δηλαδή πολύ πιτσιρίκος και άβγαλτος. Άβγαλτος. Χτύπησε ένα βράδυ το τηλέφωνο στο σπίτι του αδερφού μου γιατί εγώ έμενα μετά από μάτς που είχα παίξει με τον Κυλκυσιακό, έμεινα στο Κυλκής για να πάω την άλλη μέρα το πρωί στο σχολείο. Και το βράδυ το σταθερό τηλέφωνο εννοείται. Όχι κινητό. Ναι, τα ξεκαθαρίζουμε αυτά, μην μπερδεύεστε. Ήταν ο πρόεδρος του Κυλκυσιακού και λέει: αύριο το πρωί ο Νίκος πρέπει να φύγει για Κρήτη. Και είχαμε παίξει με την Κοζάνη, το ότι θυμάμαι, ένα μάτς μέσα σε λάσπη και την επόμενη μέρα το πρωί
Ταξίδεψα για Ηράκλειο. Το μακρινό ταξίδι για το Ηράκλειο. Πριν Νίκο, έχω μια πορεία εγώ, γιατί έτσι ξεκίνησα με το παρελθόν και είναι ωραία αυτά τα χρόνια. Γιατί τώρα ναι. Τα ακούν οι νέοι και μαθαίνουν και τα ακούν οι παλιοί και αναπολούν. Τι θέλω να σου πω, πώς έγινε αυτό. Ένα παιδί γάμα εθνικής, 17 χρονών, παίζει στον Κυρκυσιακό και ξαφνικά έρχεται σε έναν Όφη, ο οποίος ο Όφη τότε δεν ήταν, ήταν ένα όνομα, βαρύ, βαριά φανέλα, σπουδαίες εντεκάδες, σπουδαίοι παίχτες. Ένα φοβερό ρόστερ, σε πολύ καλό mood, σε πολύ καλή εποχή και ξαφνικά έρχεται. Πώς, ποιος ήταν, πού σε είδανε, πώς συνέβη αυτό. Αυτό που γνωρίζω είναι ότι τις πρώτες καλές κουβέντες σας είπε, με στεναχωρεί και που το λέω, γιατί δεν μπορώ να το συνηθίσω, συγχωρεμένος ο Μίλτος ο Ανδριανίδης, ο οποίος για μένα ήταν ο τρίτος μου αδερφός. Ένας αξιαγάπητο παιδί για το... Εντάξει, παιδί, ό,τι και να πω είναι λίγο. Είχε πει καλές κουβέντες στον Γκέραρτ και από εκεί άρχισε ο Γκέραρτ να με παρακολουθεί. Συγχρόνως εκεί την σεζόν εγώ ήμουν και στην Εθνική Νέων και από αυτά που έχω μάθει έστελνε το Θαλή τον Τζιριμόκο να με βλέπει όταν ήμασταν στην Αθήνα με την Εθνική Νέων, ένα-δύο παιχνίδια δηλαδή που έπαιξα και νομίζω ότι με είδε και στον Ηρόδοτο τότε που σου είπα με τη γάμα εθνική, που τον βόλευε ίσως στο Ηράκλη και από εκεί ξεκίνησε και ήρθα και κάτω, με είδα από κοντά και μετά από δύο μέρες δηλαδή το παιχνίδι που σου είπα έπαιξα ένα φιλικό στο Βαρδινογιάννιο που μόλις είχε ανοίξει στο Βαρδινογιάννιο. Ωραία φίλε, τι έζησες, δηλαδή είμαι πολύ τυχερός τώρα, από το Κιλκής φεύγεις και έρχεσαι σε μια ομάδα η οποία εκείνο τον καιρό, ακριβώς δηλαδή στο Μετέχμιο, εγκαινιάζει ένα αθλητικό κέντρο το οποίο δεν πολύ υπήρχε τυχερός στην Ελλάδα. Δηλαδή νομίζω ότι είναι η Παιανία μόνο τότε και το Βαρδινογιάννιο. Πολύ τυχερός, δηλαδή με την έννοια ότι όταν ήρθα. Για να φανταστείς, ακόμα δεν υπήρχαν αποδυτήρια. Δηλαδή, την πρώτη εβδομάδα που ήρθα, ξεντυνόμαστε στο γιατί που λέει και πηγαίναμε στο... Και, πηγαίνατε... ναι. και έτσι έγινε. Δηλαδή, μάλιστα ο Μίστερ τότε είχε πει στον κύριο Κώστα τον Καζανάκη, γιατί πρέπει να υπήρχε και ακόμη μια επιλογή, ποδοσφαιριστή πιο ηλικιωμένου, πιο έμπειρου. Και θυμάμαι ο Μίστερ είπε, εγώ θέλω το μικρό. Και έτσι έγινε. Και υπέγραψα για 5 χρόνια. Λοιπόν, έρχεσαι στον Όφη 1989, 17,5 χρονών. Η θέση σου που σε προορίζει σε έναν Γκέραλτ και που παίζει στον Κυρκυσιακό, είσαι καθαρό έμο αριστερό μπακ. Αριστερό μπακ, ναι. Αριστερό μπακ. Παίζω αμέσως. Παίζεις δηλαδή, ήρθες... Αμέσως έπαιξες. Έπαιξα αρκετά παιχνίδια μέχρι το καλοκαίρι. Εκείνη τη χρονιά πήγαμε και στον τελικό με τον Ολυμπιακό το 4-2. Το μοναδικό παιχνίδι που δεν έπαιξα, δηλαδή θυμάμαι τον ημιτελικό με τον Απόλλωνα το 0-1 στη Ριζούπολη και έτσι πήγαμε τελικό. Αυτό είναι 90 το, έχει... Ναι, είναι 89-90 Ιανουάριο. Μπράβο. Που ήρθα. Ήρθα Δεκέμβριο προς Ιανουάριο, 89 προς 90. Και δεν έπαιξα μόνο στον τελικό και ήμουν και εκτός 16. τρομερό. Έζησες μεγάλες στιγμές. Ναι, έπαιξα κατευθείαν. Τελικά το Ηράκλειο δεν είναι... Δεν την αισθάνεσαι σαν μια πόλη, επειδή είναι η ηλικία σημαντική. Ξέρεις, είσαι έφηβος, ρε παιδί μου. Είσαι σαν άντρας, είσαι έφηβος 17,5 χρονών. Είναι σε παιδάκι, πώς να σου πω. Έζησες εδώ 10 χρόνια. Δηλαδή 17-27 είναι ουσιαστικά είναι σαν να αισθάνεσαι Ηρακλείο, πώς να σου το πω. Το αισθάνεσαι αυτό. Το αισθάνομαι. Η αλήθεια είναι ότι το αισθάνομαι γιατί όλο αυτό το που είχε δημιουργηθεί εκείνη την εποχή και το είχε δημιουργήσει η ίδια η ομάδα, ο προπονητής, οι παράγοντες, για μένα είναι το ιδεατό. Όχι μόνο για σένα, φαντάζομαι για πολλούς ποδοσφαιριστές ήταν ένα όνειρο εκείνη την εποχή. Και καταλαβαίνεις ότι όλους μου τους φίλους, τα 10 χρόνια που έζησα εδώ σαν ποδοσφαιριστής, που πολύ λίγο πήγαινα, μετά το καλοκαίρι πήγαινα στη Βόρεια Ελλάδα, στο Κιλκής και πολύ λίγο για να δω τους γονείς μου. Νιώθω ότι είμαι Ηρακλειώτης. Γιατί το νιώθουν και άλλοι. Θα πάμε παρακάτω λοιπόν σε αυτό. Ξέρεις τι θέλω να σε ρωτήσω. Εκείνες, έρχεσαι εδώ ένα πιτσιρικά 17,5 χρονών, 18 και ζεις εδώ. Θέλω να μου πεις στα μάτια αυτού του ορεξάτου, ξέρεις πως είσαι 18 χρόνο, θυμάσαι και εσύ τον εαυτό σου, είσαι πάνω στη φούρια σου, μπορεί να τους φας όλους, θέλω να μου πεις παίκτες
εκείνο το διάστημα, αυτή τη δεκαετία που είναι χαραγμένη στιγμή, σου λες εσύ τι είναι αυτό που βλέπω, τι παιχτάρα είναι αυτό. Δηλαδή από αυτές τις εντεκάδες, γιατί εσύ έζησες και αρκετούς παίχτες, φύγανε σπουδαίοι, ήρθανε άλλοι σπουδαίοι, έχεις περάσει λοιπόν αυτή τη δεκαετία. Θέλω να μου πεις έτσι, τελείως φιλικά μιλάμε, δηλαδή μην το πάρεις ότι μη μειώσουμε κάποιον. Παίχτες που εσύ από αυτή την ιστορία του Όφη είπες ρε εσύ, τι είναι αυτός ο παίχτης. Δηλαδή τον θαύμασες ο ίδιος που είσαι ποδοσφαιριστής, καταλαβαίνεις τι εννοώ. Κοίταξε, θα σου πω το εξής. Την εποχή εκείνη, καταρχήν δεν υπήρχε πολύ τηλεόραση. Ελάχιστη. Δεν υπήρχε. Υπήρχε η ΕΡΤ 1 και η ΕΝΕΔ. Οπότε τα αθλητικά που έδειχνε ήταν πολύ λίγα. Και συνήθως τον Όφη έδειχνε μόνο τα γκολ. Τότε. Όταν ήρθα λοιπόν, προσπαθούσα να δω τις φυσιογνωμίες, να δω αν γνωρίζω κανέναν, αν τον έχω δει στην τηλεόραση. Ωραίο αυτό. Αν θέλει κάποιος διάσημο. Ξέρεις, ναι, ότι τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ. Ναι, αυτούς ξέρω, τον ΠΑΟΚ. Σε έδειχνε πάρα πολύ, έτσι. Τον Όφη πολύ λίγο τα αθλητικά. Πολύ λίγο, γι' αυτό λίγο τα γκολ. Εγώ θα σου πω το εξής. Έχουν περάσει παιχταράδες από τον Όφη. Όταν ήρθε ήταν ο Αλεσάνδρο Ίσης, ο Χάιμ, ο Βέρα, ο Νίκος Ονόμπλιας. Όμως για μένα μεγαλύτερο ταλέντο. Αυτό θέλω να μου πεις, αυτό τώρα σε πάω και εκεί. Ποιοτικότερο ποδοσφαιριστή από τον Γρηγόρη τον Τζινό δεν έχω συναντήσει στην καριέρα μου σαν ποδοσφαιριστής σε όσες ομάδες έχω πάει και σε όσες ομάδες έχω προπονήσει. Α, και σαν προπονητής το λες αυτό. Δηλαδή το λες από το κομμάτι το παικτικό, συμπαίκτες σου. Αλλά το λες και σαν προπονητής τώρα, ναι, που έχεις δει τόσους παίχτες. Ο Γρηγόρης ο Τσινός νομίζω ότι η ποιότητα, η τεχνική, το μυαλό, η ευφυΐα. Βεβαίως υστερούσε σε κάποια πράγματα, έτσι, δεν μπορεί να τα έχει ένα. Αλλά η τεχνική του και το μυαλό του, η ευφυΐα του είναι... Δεν έχω ξαναδεί τέτοιο ποδοσφαιριστή. Το θαύμαζα τον Γρηγόρη πάρα πολύ και δεν μπορώ να σας πω ότι όταν μετά από χρόνια που ο Γκέρατ το έκανε πολύ αυτό, άλλαζε θέσεις στους ποδοσφαιριστές, όταν γύρισα σαν κεντρικός αμυντικός, είχα κλέψει πολλά πράγματα από τον Γρηγόρη στο παιχνίδι του. Σπουδαίο αυτό. Και μακάρι να το έχουν και οι σημερινοί ποδοσφαιριστές να κλέβουν πράγματα από φτασμένους, από σπουδαίους παίχτες. Όχι ότι δεν υπήρχαν κι άλλοι, έτσι. Δηλαδή ο Νίκος Ονόμπλιας, ο Χάιμε, ο Αλεσάνδρο, ο Γιάννης Σωμαράς, ο Γιώργος Οβλαστός, σαν φορ. Θα πω πολλούς, αλλά για μένα ένας από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές που συνάντησα είναι ο Γρηγόρης Τσινός. Μπράβο. Τα ακούτε τώρα κανένα φορά που σας τα λέω, ότι εκεί που εμείς αντιμετωπίζουμε σαν φίλαθλοι, σαν κόσμο στην πραγματικότητα διαφορετικά, ένας παίχτης δουλεμένος μέσα στον Όφη από νέο παιδί και προπονητής πλέον λέει για ένα δικό μας παιδί ότι ήταν ένα άλλο επίπεδο. Δηλαδή ήταν πραγματικά σε εγωίτευσε ποδοσφαιρικά. Ναι. Ποδοσφαιρικά με εγωίτευσε γιατί αυτά που έκανε μέσα στο γήπεδο δεν τολμούσε κανείς να τα κάνει. Δηλαδή το να έχει την μπάλα και να τον πιέζει ο επιθετικός και να τον τριπλάρει σαν λίμπερο τότε. Με ρίσκο να τη χάσει την μπάλα και να φάει γκολ. Και να φάει γκολ. Είχε κρύο αίμα. Θυμάμαι μια χρονιά, ένα μάτς μέσα στο Ολυμπιακό στάδιο, παίζαμε τον Παναθηναϊκό και ήταν με την μπάλα, τον πίεζε ο Βαζέχα, που ο Βαζέχα την έτρωγε την μπάλα όταν πίεζε. Ναι, ναι, ναι. Τον κάνει ποδιά. Και έρχεται κι άλλος και τον ξανακάνει ποδιά. Δηλαδή αυτά τα πράγματα λίγοι τα κάνανε, έτσι. Ο Γρηγόρης, η ευφυΐα του και η τεχνική του, σας λέω, ήταν κάτι το εκπληκτικό. Μπράβο. Ωραία. Λοιπόν, θέλω να μου πεις τώρα, μια που είπαμε έτσι για παλιούς παίχτες που ήταν δηλαδή ένας και ένας αυτή τα χρόνια που πέρασες φοβερές ομάδες. Θέλω να μου πεις δύο στιγμές από αυτά τα χρόνια που, δηλαδή, και πριν να μπούμε στην κάσα που λέει ο λόγος, λες, το θυμάμαι ρε φίλε ακόμα σαν τώρα. Δηλαδή όσα χρόνια και να περάσουν να τις θυμάσαι, δύο που έχουν μείνει χαραγμένες στη μνήμη σου ανεξίτηλα. Από τη δεκαετία του Όφη, δεν είναι 10 ουσιαστικά, είναι 9,5 χρόνια, εγώ το λέω 10 έτσι στρογγυλοποιώ. Μου είχε μείνει πάρα πολύ έντονο το πρώτο γκολ που έβαλα με τον Όφη. Και επειδή ήταν και ένα πάρα πολύ ωραίο γκολ, με τον Άρη εδώ, στο γεντή που λέει. Ήταν με δεξί πόδι, από πολύ μακριά.
Και από πολύ μακριά. Και από πολύ μακριά και πήγε στο κουτί. Αυτό δεν το ξέχασα ποτέ. Δηλαδή πήγε στο γάμα που λέμε, έτσι. Αυτό το γάμα που λέμε. Ήταν η χαρά, γιατί ξέρεις, σαν αμυντικός μέχρι τότε δεν σκοράρα και πολύ. Αργότερα είχα αναλάβει να φάουλ, πέναλτι και όλα αυτά, αλλά το πρώτο μου γκολ μου έχει μείνει πολύ στη μνήμη. Και η δεύτερη είναι το αρνητικό όταν έφυγα από τον Όφη. Δύο στιγμές, μία τρομερά ευχάριστη και μία τρομερά δυσάρεστη. Ναι, γιατί δεν ήθελα να φύγω. Δεν ήθελα να φύγω. Δηλαδή, συμπλήρωνα δεκαετία και τότε ζήτησα να μείνω και για διαφόρους λόγους έφυγα. Δηλαδή, αυτοί οι διάφοροι λόγοι είναι και το κομμάτι το οικονομικό μέσα. Γιατί πλέον ήσουν σε μια ηλικία 28 χρονών παιδί. Κοίταξε να σου πω. Αν και εσύ είσαι πιο συναισθηματικός από το. Δεν μπορώ να σου κρύψω. Τα λεφτά που ζήτησα τότε το 99, δηλαδή που πήγα στον Άρη που μου είχε κάνει μια πρόταση, ήταν περίπου 15 εκατομμύρια λιγότερα για να μείνω στον Όφη το χρόνο. 15 εκατομμύρια λιγότερα από ό,τι σου δίνει ο Άρης. Ναι. Και αν στα δίνανε, θα έμενες. Ναι. Και ο Όφη τότε πήρε 90 εκατομμύρια δραχμές. Με πούλησε ο Όφη. 6 μήνες πριν τελειώσει το συμβόλαιο μου. Και πήρε και 90 εκατομμύρια 6 μήνες. Τότε δεν ισχύει το αυτό που μένεις ελεύθερος. Όχι, όχι. Που ισχύει τώρα. Μα ήταν. Ναι, δεν ισχύει. Σε 6 μήνες, δηλαδή, εγώ Ιανουάριο θα έμενα. Ήμουν ελεύθερος. Και ο Άρης με πήρε καλοκαίρι και πήρε 90 εκατομμύρια ο Κοντομινάς τότε στον Όφη. Που εγώ ζητούσα λιγότερα χρήματα για να μείνω. Αλλά αυτό όχι, ήταν έτσι είναι το ποδόσφαιρο τελικά. Έτσι. Είναι μια στιγμή η οποία με πλήγωσε με την έννοια πια ότι θεωρώ ότι είχα προσφέρει πολλά. Να δώσεις. Μα ήμουν 27 χρονών. Εννοείται. Και είχα μεράκι να κερδίσω ένα τίτλο με τον Όφη. Το είχα μεράκι. Ένα τίτλο, το κύπελο δεν το πρόλαβες, ήρθες και άκουγες για το κύπελο. Ναι, ήρθες, ήταν μια χρονιά πριν. Δύο χρόνια πριν. Ήταν δύο χρόνια πριν, άκουγες και τα λοιπά και λες ότι ναι, θέλω και εγώ ένα τίτλο. Αυτά τα χρόνια που έμεινες δεν τα κατάφερες, γι' αυτό έφυγες με αυτό μαράζι. Κοίταξε, είναι όταν πας έναν τελικό το 90 με την πρώτη χρονιά που έρχεσαι, βλέπεις το μεγαλείο της ομάδας. Βλέπεις αυτό το ιδεατό που ήταν για όλους και στην ομάδα. Ξέρεις, αυτό με ακολουθεί πάντα. Αυτό που προσπαθώ να κάνω στις ομάδες που προπονώ αυτή τη στιγμή είναι αυτό που νιώθω εγώ. Τι θέλει ο ποδοσφαιριστής, εγώ το λέω πολλές φορές στους παίκτες μου. Τι θέλει ο ποδοσφαιριστής για να είναι το χόμπι του, αυτό που αγαπάει. Η χαρά του, το παιχνίδι του. Θέλει στόχους νομίζω. Καλό γήπεδο. Για προπόνηση ή αγώνα. Να είναι καλό το χορτάρι. Μικρή τι θέλαμε. Ωραία ποδοσφαιρικά παπούτσια. Μπράβο. Ναι. Ωραίες μπάλες. Και ωραίες μπάλες. Και τη συνήθως είχε την μπάλα παλιά μικρή ο χοντρός να πούμε. Και το βάζαμε τον αναφύλακα. Έτσι είναι. Ωραία ρούχα. Στα παιδικά μας χρόνια. Ναι, ναι, ναι. Να φοράς ωραία ρούχα. Δηλαδή. Έτσι ακριβώς είναι. Ο αδερφός μου είχε φέρει. Πιο πιτσιρίκος όταν ήμουν. Έπαιζε και αυτός μπάλα στον Κλινησιακό 12 χρόνια. Μου είχε φέρει ένα ζευγάρι ποδοσφαιρικά εξάταπα. Κοπαμούντια. Πού να τα φορέσω τα εξάταπα εγώ τότε στα γήπεδα. Δεν μπορούσα να πατήσει. Πήγαινα σε ένα μέρος στο χωριό που είχε χόρτο και έπαιζε με τα εξάταπα σε αυτό το τραγωνάκι εκεί. Είδες φίλε, τι υπέροχο. Θέλω να σου πω, το λέω στους παίκτες μου. Καλό γήπεδο. Καλή μπάλα. Καλά ποδοσφαιρικά παπούτσια, ωραία ρούχα και να πληρώνονται στην ώρα του. Για να ευχαριστηθείς αυτό που σου αρέσει. Αυτό όλα τα έχει Όφη. Τα έχει όλα αυτά Όφη. Ωραίες μπάλες, ωραία ρούχα. Καλά, γήπεδο δεν το συζητάμε γιατί είναι από τις λίγες ομάδες στην Ελλάδα που έχει το. Δεν έχει αθλητικό κέντρο. Ναι, 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 έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Δεν πληρωνώσεις την ώρα σου. Ήσουν ευτυχισμένος. Τέλος, τα είπες. Καλό προπονητή. Τα είπες όλα. Αυτό είναι όλη η ιστορία του ποδοσφαίρου. Το χόμπι σου το έχεις κάνει επάγγελμα και πρέπει να μπαίνεις μέσα να χαίρεσαι το παιχνίδι. Εάν χαρώ εγώ το παιχνίδι που θα μπω μέσα, χαίρομαι. Δεν θα παίξω καλά. Βέβαια. Το χαίρονται όλοι. Το χάρει ο προπονητής σου, θα το χαρεί ο φίλαθλος, θα το χαρούν όλοι. Βέβαια. Λοιπόν και φεύγουμε από τον Όφη 27 χρονών και πας κοντά στον τόπο καταγωγής σου, πας στον Άρη και αν δεν κάνω λάθος και γι' αυτό σου είχαμε διορθώνεις, εγώ τώρα από μνήμη θυμάμαι πράγματα αρκετά επειδή παρακολουθώ πάρα πολλά χρόνια μπάλα, έχεις βάλει ρε φίλε το γκολ με την Περούτζια το 1-1. Ναι.
στον Άρη και. Στο 93. Στο 93 και μένει αίτητος. Για 40 χρόνια. Κυπελούχων ήταν τότε με την Περούτσια ή UEFA. Νομίζω ότι ήταν κυπελούχων. Ο Άρης κατήχε ένα ρεκόρ. Ήταν αίτητος για πολλά χρόνια στην Ευρώπη εντός έδρας. Με αυτό το γκολ, αν θυμάμαι καλά, στο 93 ήταν στο σύνολο 40 χρόνια αίτητος εντός έδρας. Ήταν ένα φάουλ που κόντραρε και λίγο και μπήκε γκολ, αλλά και ήταν μέσα στην Τούμπα. Ναι, μέσα στην Τούμπα είχε γίνει το παιχνίδι. Και το έβαλε σε ένα λεπτό, ας πούμε, που θυμάμαι δηλαδή, και εγώ νέος, ότι έλεγε ο σπίκερ για μετά από αρκετά χρόνια, ας πούμε, αυτή η παράδοση που είχε σχηματίσει ο Άρης. Φάουλ στο 93, ο Νίκος Παπαδόπουλος πήρε τη φορά. Ο Άρης είναι μεγάλος σύλλογος. Μεγάλος σύλλογος. Πολύ πίεση. Νίκο, λέμε για τον Άρη στη Θεσσαλονίκη κτλ. Εκεί, επειδή εμείς εδώ στην Κρήτη δεν το καταλαβαίνουμε, είναι ο ΠΑΟΚ η πρώτη δύναμη από πλευρά προσέλευσης κόσμου κτλ. Ναι. Εκείνα τα χρόνια όμως, αυτό που λέμε είναι τώρα, γιατί ο ΠΑΟΚ πήρε μία όθηση, πέσανε αρκετά χρήματα και. Εκείνα τα χρόνια ίσχυε αυτό. Θα σου πω. Γιατί ο Άρης έχει τρομερή δυναμική. Ένα γήπεδο... Ο Άρης έχει τρομερή δυναμική. Πολύ κόσμο. Και μέσα στη Θεσσαλονίκη, ναι. Μέσα στη Θεσσαλονίκη έχει περισσότερο κόσμο. Αυτό είναι αλήθεια, το έχω ακούσει και από άλλους. Όμως η ομάδα αυτή έχει πολύ πίεση γιατί δεν έχει κερδίσει τίτλο τα τελευταία χρόνια. Και βλέπεις ότι αυτή η πίεση που βγαίνει τη φέρνει και την αποτυχία. Κοίταξε, η Θεσσαλονίκη είναι μια ποδοσφαιρική πόλη. Αυτό που έζησα στη Θεσσαλονίκη σε σχέση με αυτό που ζούσα στο Ηράκλειο και στο Αυτή Νοφή, θα ήταν η επόμενη ερώτηση. Δεν μπορείς να καταλάβεις. Πες μου τις διαφορές θέλω να σου πω. Δηλαδή έζησες στο Ηράκλειο. Καταρχήν δεν σε αφήνουν ήσυχο. Εφημερίδες, ραδιόφωνα, συνεντεύξεις, όπου βγεις, να μην σε δούνε, να μην σε... Δηλαδή δεν έχεις ηρεμία. Δεν ζεις άνετα, ευχάριστα. Δεν ζεις ήρεμα. Σου λείψε αυτό που ζούσες. Όταν πήγα στη Θεσσαλονίκη και το έζησα, γιατί στον Όφη δεν το είχα αυτό. Ναι. Μου φάνηκε πολύ παράξενο. Έλεγα τι κάνουν εδώ. Έλεγα, μα είναι τρελοκομείο εδώ πέρα. Ο καθένας έχει ραδιόφωνα που βγαίνουν από τότε. Φύλαθλοι να βρίζουν το ποδοσφαιριστή. Ναι, έχουν εκπομπές στο YouTube, δεν ξέρω αν βλέπεις. Οι οποίοι βγαίνουν κάτι, δηλαδή είναι κάλτι οι εκπομπές. Είναι δεν μπορεί δηλαδή, να καταλάβει. Τις... Μιλάμε ότι είναι και αυτό δεν είναι εύκολο να το διαχειριστείς, αν δεν ξέρεις να το διαχειριστείς. Εσύ μάλλον το μάθεις καλά. Το μάθα. Το πώς να το διαχειρίζεσαι. Το μάθα. Μερικές φορές όμως σου επαναλαμβάνω δεν μπορούσα να το δεχτώ αυτό που γινόταν, γιατί λόγω και του χαρακτήρα μου... Δεν μπορούσα να δεχτώ ότι βγαίνει ο καθένας στο ραδιόφωνο και κρίνει. Ο οποίος ξέρει αυτή. Και με βρίζει. Ναι, αυτός είναι μπαλαμάς τώρα. Δηλαδή, μπαλαμάς το λέω με ποια έννοια. Ότι δεν είναι άνθρωπος γνώστης, ότι είναι ένας δημοσιογράφος, ότι είναι ένας προπονητής. Είναι έτσι. Μα εγώ βλέπω τώρα ακόμα. Πώς τη λένε, μαρμίτα. Έβλεπα μαρμίτα. Και μου βάλε. Εντάξει, είναι μια. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Είναι ένας τύπος με γυαλιά. Λέει ποιος είναι αυτός. Λέω Ριανό. Πολύ πίεση. Απίστευτο. Και εκεί. Και εκεί είχε δυσάρεστες στιγμές. Ξέρεις, μερικές φορές έχω κάνει και εγώ το λάθος. Εντάξει, ούτε είσαι λάθος, δεν είπαμε. Ναι. Ο Νίκος Παπαδόπουλος, δεν είσαι ο Θεός. Συνδυάζουμε την ομάδα με κάποια πρόσωπα που είναι στην ομάδα που δεν φέρονται ωραία. Αυτό νομίζω όμως ότι είναι λάθος. Γιατί η ομάδα είναι σήμα. Και βάζουμε είναι την ομάδα. Ναι, είναι σύλλογο. Είναι σήμα, είναι σύλλογο. Αυτή είναι ωραία. Σε 5 χρόνια δεν θα είναι εκεί. Αυτό ακριβώς. Ή δεν ήταν πριν 30. Και αυτό το λάθος το έκανα εγώ. Δηλαδή πρέπει να ξεχωρίζουμε την ιστορία, το σήμα, τι πρεσβεύει η κάθε ομάδα, από κάποιους ανθρώπους που είναι μέσα και σε δημιουργούν προβλήματα. Τα πρόσωπα είναι αναλώσιμα. Ναι. Στο ποδόσφαιρο είναι αναλώσιμα τα πάντα. Και εκεί υπήρχε και μια κακή στιγμή, πολύ κακή στιγμή, όταν ήμουν αρχηγός στον Άρη και το 2003 χάσαμε το κύπελλο μέσα στην Τούμπα. Με τον ΠΑΟ, το 1-0. Α, ναι. Δεν σου κρύβω ότι έκανα... Έβλεπα όνειρα. Πριν παίχτη ο τελικός. Έβλεπα όνειρα να σηκώνω το κύπελλο.
Αυτό ήταν το μεράκι μου. Δηλαδή, το μαράζι μου είναι ότι δεν σήκωσα έναν τίτλο. Και αυτή ήταν μια μεγάλη ευκαιρία, γιατί όντως είχαμε καλή ομάδα τότε με τον Άρη. Πήγαμε στο τελικό. Παίξαμε καλά. Δεχτήκαμε έναν γκολ στο 20-25, δεν θυμάμαι ακριβώς λεπτό, αλλά είχαμε καλή ομάδα. Είχαμε και ένα δοκάρι στο 85 να ισοφαρίσουμε, θα το παίρναμε το κύπελλο. Αλλά αυτό που είχα στο μυαλό μου, δηλαδή, δεν σου κρύβω ότι έβλεπα όνειρο ότι σηκώνω το κύπελλο. Αυτό είναι, νομίζω, ένα. Όλοι οι Αριανοί το έχουν αυτό το τεράστιο παράπονο, εκείνο το κύπελλο και τον μπαράζ στο Βόλο, πριν πα εσύ φυσικά. Ένα μικρό, πολλά χρόνια πριν. Τον μπαράζ με τον Ολυμπιακό στο Βόλο, πάλι 1-0 που έπαιξε εκπληκτική μπάλα πάλι ο Άρης, ήταν πολύ καλό και έχασε από τον Ολυμπιακό. Αυτά τα δύο σπουδαία μάτς χαρακτηρίζουν τον Άρη. Λοιπόν, πες μου τώρα, όπως είπαμε από τον Όφη, κάναν παιχταρά στον Άρη που εσύ πάλι, εσύ είδες στον Όφη, είδες με θαυμασμό τον Τζινό στον Άρη, είδες κάποιο ξένο Έλληνα που και εκεί σου έκανε εντύπωση, είπες, τι είναι αυτός ρε φίλε. Είχε καλούς παίκτες και στον Άρη, δηλαδή τότε την πρώτη χρονιά που πήγα ο Πάολο Αντριόλη ήταν ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής που έτσι ξεχώριζε με την ποιότητά του. Αυτό τώρα που λες είναι ότι εκεί που γιατί προπονείσαι μαζί σου και του ζεις καθημερινά, αυτό ναι, που λέμε ότι ο Πάολο Αντριόλη είναι παιχτάρας, το λες και εσύ που ζω συμπαίχτης του και τον είδες. Ναι. Και σαν προπονητής έχω προπονήσει αρκετούς ποδοσφαιριστές και στη Σκόντα Ξάνθη και στην Κύπρο που ήμουνα. Και στον Όφη και στον Απόλλωνα. Νομίζω όμως ότι αν μπορούσα να χαρακτηρίσω έτσι έναν από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές που είχα σαν προπονητής ήταν στην Ξάνθη ο Τζόρτζο Μπόατεκ, ο οποίος είχε παίξει 12 χρόνια στη Μίλντεσμπρο και Εθνική Ολλανδίας. Τον είχα στα 34-35 του. Πραγματικά ήταν κομπιούτερ. Στην οτροπία του, σε όλα του. Του έλεγες μισή κουβέντα και καταλάβαινε 10 σου το τι θέλεις να κάνεις. Δηλαδή, μόλις του πήγαινε να του μιλήσεις για μια φάση, αμέσως καταλάβαινε τι θέλεις. Δηλαδή, ήταν παίκτης ο οποίος. Κομπιούτερ. Χαίρεσε να τον έχεις γιατί κάνει εύκολη τη δουλειά σου. Νομίζω ότι για τις μεγαλύτερες μεταγραφές που έχει κάνει Ξάνθη. Ναι. Ιστορικά. Δηλαδή, δεν νομίζω να έχει φέρει κάποιον σπουδαιότερο όνομα η Ξάνθη. Ναι. Έχει φέρει αρκετούς, αλλά, ναι, αλλά θεωρώ ότι είναι μεγάλο όνομα. Με το παρελθόν του και με το ιστορικό, το βιογραφικό. Με το background του. Αρκετούς ποδοσφαιριστές, έτσι, και στον Ολυμπιακό Λευκοσίας, παίκτες που παίξαν Champions League μετά. Και η μεγαλύτερη μου χαρά, βέβαια, είναι σαν προπονητής, είναι να εξελίσω νέα παιδιά. Δεν υπάρχει ομορφότερο. Να σου πω τώρα γιατί ξέρεις γιατί. Γιατί έτσι έγινε σε σένα. Θα σου πω, γιατί έτσι μεγάλωσα με τον Γκέραρτ. Αυτό. Γιατί ο Γκέρα, ξέρεις τι είπε, θυμάστε τι μου είπες πριν, το μικρό. Υπήρχε κάποιος άλλος, μπορεί να είναι καλύτερος, πιο όριμος, με καλύτερο βιογραφικό. Ναι. Και λέει όχι, το μικρό θέλω εγώ. Και δεν ήσουν ασημόνο, ήταν ο Δερμιτζάκης, μετά ήταν ο Σταυρακάκης, ήταν ο Κιάσος, ήταν ο Νόμπλια και τον Νόμπλια. Έτσι. Πολύ. Πολύ, δηλαδή αυτό. Πω μια ιστορία. Και αυτό μάλλον σου έχει μείνει. Πάμε για την ιστορία. Πάω στον Ολυμπιακό Λευκοσίας, ο οποίος είχε μια καλή ομάδα, αλλά είχε πολλούς Πορτογάλους. Καλούς παίκτες. Τότε είχε έλλειψη center for η ομάδα. Είχε τον Νέναν τον Μιλοσάβλεφ, ο οποίος έπαιζε στο ΑΠΟΕΛ τα προηγούμενα χρόνια, αλλά είχε έναν τραυματισμό και έτσι είχαμε μία αμφιβολία αν θα είναι καλά και είχαμε και ένα πιτσιρίκο. Ο πιτσιρίκος Κύπριος. Κύπριος. Ναι. 16 χρονών. Μου έλεγε ο πρόεδρος, δεν ξέρω αν πρέπει να το πω και στην κάμερα, που στο Καλαμαρά, γιατί ήταν νέος. Όχι, ρε, τα λέμε, αφού είμαστε. Στο Καλαμαρά. Ναι, ξέρεις την πλάκα, γιατί ο πρόεδρος πρώην τερματοφύλακας της ομάδος. Να πάρουμε ένα σεντρεφόρ. Να βάζει τη μάπα στα δίχτυα. Τη μάπα στα δίχτυα. Τζίμπριο. Του λέω, πρόεδρε, δεν θέλω σεντρεφόρ. Μου λέει, με τρελάνεις. Του λέει, να πάρουμε ένα σεντρεφόρ. Εγώ σου λέω να πάρεις παίκτη και εσύ δεν θέλεις. Του λέω, δεν θέλω, έχω το μικρό. Μου λέει, μα τι λες, το μικιό. Λέω, το μικιό. Μου λέει, εγώ θα σου πάρω σεντερφόρ. Μου λέω, πάρε, λέω, όποιον και να πάρεις, αυτός θα παίζει. Κάτι είχες δει, βέβαια, εσύ, για να τα λες. Άκου το. Παίρνει έναν ποδοσφαιριστή, ο οποίος έπαιζε στην Νιγηριανό, ο οποίος έπαιζε στη Βουλγαρία, ήταν ένα 92, ένα 93, για μπάσκετ μάλλον έκανε αυτός. Έπαιζε ο μικρός.
Όταν έφυγα από τον Ολυμπιακό, του είπα ότι αυτός ο ποδοσφαιριστής θα λύσει το πρόβλημα της ομάδος, το οικονομικό. Αυτός ο ποδοσφαιριστής λοιπόν πουλήθηκε την επόμενη χρονιά στον ΑΠΟΕΛ και είναι αυτός που παίζει στο Champions League και είναι ο Πιέρο Σωτηρίου. Θέλω να σου πω λοιπόν. Φίλε, τρομερό, τρομερό. Πιέρο, Πιέρο, βάλε YouTube, βάλε YouTube. Αλήθεια τώρα, είχε τον Πιέρο Σωτηρίου 16 χρονών. 16 χρονών. Εσύ δηλαδή είναι αυτός που το. 16 στα 17 και το παιδί είχε εκείνη τη χρονιά πήγε και λίγο πιο μπροστά, ζήτησε και εκεί στην Κύπρο πάνε οι φαντάροι και χτυπούσε το πρωί Σκοπιά την ημέρα του μάτς και ερχόταν στο ξενοδοχείο και έπαιζε. Έτσι ξεκίνησε ο Πιέρο Σωτηρίου. Εντάξει, είναι αυτό που θέλω από τους καλύτερους Κύπριους ποδοσφαιριστές. Αυτό που θέλω να σου πω είναι τίτλοι, πρωταθλήματα, αυτό. Η μεγαλύτερη μου χαρά είναι να αναδεικνύω ένα ποδοσφαιριστή. Όχι να τον βοηθάω. Τώρα, αν είχαμε εδώ τον Πιέρο Σωτηρίου και δεν ήσουν να σκέφτεται ο Πιέρο Σωτηρίου σε συνέντευξη, θα το ανάφερε, πιστεύεις? Ναι. Ε? Ναι. Θα το ανάφερε. Πώς θα μου τα αφαιρεί, αφού εσύ είπες για τον Γκέραρτ, αυτό θα έλεγε για τον Νίκο τον Παπαδόπουλο που με πήρε 16 Μα με πήρε τηλέφωνο. Με παίρνει τηλέφωνο και σε γιορτές και σε αυτά και μιλάμε αρκετές φορές. Και χαίρομαι γι' αυτόν. Χαίρομαι γι' αυτόν και για πολλά άλλα παιδιά που. Μπράβο, Νίκολα. Μπράβο. Ωραίο, ωραίο αυτό το. Είναι ωραίες ιστορίες, γιατί αυτά μένουν. Ωραίες ιστορίες. Λοιπόν, πάμε τώρα. Θα σε πάω τώρα σε λίγο θλιβερές ιστορίες. Αν έχουμε πει πολύ ευχάριστα πράγματα. Είναι θλιβερές ιστορίες γιατί εγώ απ' έξω σε έχω δει. Η γνώμη μου. Μπορεί να κάνω και λάθος και γι' αυτό είμαστε εδώ και να τα λέμε. Νομίζω ότι έχεις κάνει ένα λάθος στη ζωή σου ή έτσι είσαι, που λέμε that's it. Είσαι, αντί να δουλεύεις με το μυαλό, με τη σκέψη, δουλεύεις με το συνέστημα. Το συνέστημα ξέρεις, θα σε πετάξει στα ύψη, αλλά μπορεί να σε ρίξει και στον κρεμό. Έρχεσαι εδώ στον Όφι, ρε φίλε, προπονητής. Είναι χρόνια που τα θυμάσαι και τα λοιπά. Η ομάδα είναι, νομίζω, 11 βαθμούς πίσω από Λαμία και. Ναι. 11 βαθμούς πίσω. Από όλους μπαίνεις. Και από όλους μπαίνεις. Θεωρητικά, έτσι όπως βλέπεις το πρωτάθλημα, εκείνο το πρωτάθλημα της, να το πούμε, Β' Εθνική Super League 2. Football League τότε. Football League εκείνη την εποχή, ακριβώς έτσι. Δεν υπάρχουν περιθώρια να ανέβεις, γιατί είναι και τα διαιτητικά, είναι και τα παλιογήπεδα, είναι και τα έτσι. Και έρχεσαι πολύ ωρεξάτος. Πού έρχεσαι? Στην καψούρα σου. Στην ομάδα που. Και έρχομαι 3 χρόνια στον Ηρακλή. Και είσαι τρέχος και Super League. Super League, ναι. Έρχεσαι από Super League και όμως δέχεσαι. Εκεί το αρχίζει το συνέστημα, γι' αυτό ξεκινάμε έτσι. Αυτά. Είναι συνέστημα. Δηλαδή είσαι Super League, είσαι ένας προπονητής σε μια ομάδα με τεράστια ιστορία όπως είναι και ο Ηρακλής. Και αφήνεις τον Ηρακλή για να έρθει στον Όφι Super League 2, ο οποίος θεωρητικά για όλο τον κόσμο είναι φαβορή, αλλά εκείνο το διάστημα παραπέει. Πώς την παίρνεις, ρε φίλε, αυτή την απόφαση? Δηλαδή τεράστιο ρίσκο, ας πούμε. Είναι. Στη ζωή μου, όπως έχουμε πει, όλοι κάνουμε λάθη. Και εγώ δεν μετανιώνω για αυτά τα λάθη. Σου μιλάω ειλικρινά τώρα γι' αυτό. Όχι, μαθήματα ζωής ότι, είναι. Μαθήματα παρόλο ζωής. Το ότι προπονητικά, πρόσεξε τι θα σου πω, γιατί δεν θέλω να συνδέεται η ομάδα. Αφήνουμε την. Το είπαμε το σήμα αυτό. Το ξεκαθάρισαμε. Προπονητικά ο για την καριέρα. Πάνω από άτομα και ανθρώπους. Προπονητικά λοιπόν εκείνη την εποχή. Το να φύγεις από τη Super League 1 που έχεις καλό όνομα, που έχεις με μια ομάδα ιστορική, που είσαι 3 χρόνια, που είσαι ο προπονητής με τις περισσότερες συμμετοχές επαγγελματικές και έχεις ξεπεράσει τον Dice Libre στον Ηρακλή με 98 συμμετοχές, τον έχεις ξεπεράσει. Και είσαι από τα ονόματα και απορρίπτεις προτάσεις από Super League. Απορρίπτεις, έρχεσαι στη Β'. Ο λόγος είναι ξεκάθαρος. Δεν το μετανιώνω. Το συνέστημά μου, εγώ πάω με το ένστικτο, με το συνέστημα. Εστώ είπα εγώ πριν και τελικά είσαι έτσι. Πάω εκεί που θέλω να πάω. Με την ψυχή μου, με την καρδιά μου. Πέρα από ότι δένομαι με τις ομάδες, έχει να κάνει και με τους ανθρώπους. Πολλές φορές. Ναι, βέβαια, με τους ανθρώπους είναι που δένεσαι πιο πολύ. Εκείνη την εποχή, λοιπόν, εγώ ήρθα και το πίστευα. Το πίστευα. Έτσι πρέπει να είσαι, αυτό το άθλημα. Και μάλιστα η ομάδα πήγαινε. Αλλά δεν χάνανε οι άλλοι. Η ομάδα πήγαινε. Πήγαινε. Αλλά δεν μπορούσε να κοντέψει. Γιατί δεν χάνανε ούτε οι άλλοι. Δεν χάνανε οι άλλοι. Κέρδιζε όφελα.
Κοίταξε, Όφη. Λοιπόν, για να κάνουμε μια αναδρομή, εκείνο τον καιρό που έρχεσαι εσύ και κλείνει και υπογράφει. Εντάξει, και γίνεσαι προπονητή του Όφη Ψήμου Σούπερ Λίγκ. Μιλά με ποιου διοικητικά εκείνη την περίοδο, γιατί έχει περάσει εσύ κάποιε έντονε κρίσει. Τότε φαντάζομαι ότι ήταν ο κ. Καζανάκη, ήταν ο Φασομητάκη, ο Πολεμαρχάκη. Ο Γιάννης ο Πολεμαρχάκης, αξιαγάπητος ο Φιτζής, ο οποίος και αυτός είναι πάρα πολύ στενοχωρημένος. Άλλη συζήτηση. Να είσαι καλά, κύριε Πολεμαρχάκη, που είσαι ο κύριος Πολεμαρχάκης, είναι πρόεδρος. Πρόεδρος της ομάδος και είναι. Με τη βοήθεια κάποιων επιχειρηματιών της πόλης. Ο Μινάς ο Χαλκιαδάκης επίσης βοήθεια. Ήταν τώρα που είχαν μαζευτεί κάποιοι ξενοδόχοι και κάποιοι χειρονομικοί. Τι να πω για τον κύριο Μινά, δεν ξέρεις. Μιλάμε πρόσωπα, γιατί να σου πω κάτι, ένα χωριό είμαστε στο Ηράκλειο τώρα. Όταν μιλάω για ανθρώπους που αγαπάω, συγκινούμε. Δεν είναι κακό αυτό, ρε φίλε, είσαι άνθρωπος. Συγκινούμε και πέτρα. Δεν θέλω να μιλήσω για τον κύριο Μινά, γιατί θα με πάρουν τα κλάματα. Τέλος. Θα σου πω το εξής. Με πείσανε να έρθω στον Όφη. Με πείσανε να έρθω. Με ό,τι προβλήματα είχε. Ήρθα με μεγάλη μου χαρά. Γιατί μέσα από την καρδιά μου ήρθα. Παρόλο ότι σου επαναλαμβάνω. Μα τα λεφτά δεν ήταν λιγότερα, ρε φίλε, από μια ομάδα σου πέρα. Για ποια λεφτά μιλάω. Για ποια λεφτά. Ναι, αλλά πρόσεξε τώρα τι γίνεται. Ο φίλαθλος που έχει κάνει, έχει πει. Αν και σου έχουν εσένα μια ερωτική σχέση εσύ με τον φίλαθλο κόσμο του Ηρακλείου, εγώ είμαι σε μια δουλειά. Είμαι οικοδόμος, έχω ένα μαγαζί, είμαι λογιστής, κάνω κάποια δουλειά και παίρνω 1000 ευρώ το μήνα. Θυμάστε και... σου είπα στην αρχή της συζήτησης. Μα κάτσε ρε φίλε, αυτό μήπως είναι λίγο πλέον, είσαι τόσο πολύ του συναισθήματος. Δεν έχω... Είναι... δεν έχω τέτοιο μετά. Όχι, δεν λέω αυτό έχω χρήματα. Λέω για τα λεφτά. Θυμάσαι τι σου είπα το 99, τι έκανα. Το 99... Ήθελα να μείνω με 15 εκατομμύρια. Α, ναι, 15 εκατομμύρια λιγότερο. Οπότε, ναι, αλλά τότε δεν είχες την οριμότητα που είχες πλέον. 27 χρονών, σαν ποδοσφαιριστής, είχα την οριμότητα. Λειτουργώ έτσι. That's it. Αυτός είναι ο Νίκος Παπαδόπουλος. Λειτουργώ έτσι. Θέλω αυτό που μου αρέσει. Εκεί που πιστεύω ότι θα είμαι καλά. Ψυχολογικά, η καθημερινότητά μου. Να είμαι καλά. Να δουλεύω. Και να χαίρομαι. Και στη Football League με τον Όφη, 2017 είναι τότε. Ναι. 2017, είσαι καλά. Είμαι καλά γιατί είμαι στον Όφη. Είσαι καλά. Γιατί είσαι στον Όφη. Είμαι γιατί είμαι κοντά σε φίλους. Σε ανθρώπους. Και σε αγαπημένα που πρόσωπα. Που νιώθω ότι με αγαπάνε. Σε ένα γήπεδο που θέλω να είμαι. Με κόσμο που ξέρω ότι με αγαπάει. Γιατί ξέρει ότι είμαι αληθινός. Αυτό το έχει δώσει όλο ο κόσμο αυτό. Το ξέρουν ότι ό,τι λες είναι από την καρδιά σου, το ξέρουν αυτό. Γι' αυτό σε αγαπάνε. Είναι. Δεν έχει ούτε σάλια, ούτε. Μα δεν έχω λόγο να το κάνω αυτό. Δεν το έκανα ποτέ και πολλές φορές αυτό, πολλές φορές αυτό στη δουλειά μας και σαν ποδοσφαιριστή το πλήρωσα. Σίγουρα το έχει πληρώσει. Μα όλοι οι άνθρωποι που ζουν και δουλεύουν με το συνέστημα έχουν πληρώσει κάποια στιγμή στη ζωή του. Κοίταξε. Μιλάμε για, λες, για, μην κάνουμε μια συζήτηση τώρα η οποία είναι για άσχημα πράγματα. Όχι. Να έχω δουλέψει στον... Μες στα ευχάριστα υπάρχουν στην πορεία σου σαν έχω δουλέψει στον Ηρακλή, στη Σκόντα Ξάνθη, αλφαεθνική. Στην Κύπρο αλφαεθνική. Δούλεψα στον Ηρακλή, βγήκε στην αλφαεθνική. Δούλεψε στον Όφη. Βγάλαμε ποδοσφαιριστές, πουλήθηκε ο Βέλιος ένα 200. Ήρθε ο Λάμπρου, ο Λάζαρος, από τον Παναθηναϊκό. Στον Ηρακλή. Πιτσιρικάς τότε. Πιτσιρίκος. Ήταν επαγγελματίας, αλλά έμεινε ελεύθερος και τον πήρε ο Ηρακλής. Και τον έκανε τριετή συμβόλαιο. Ναι. Εγώ τώρα σε στέλνω το γιατί. Και έρχεσαι στον Όφη στην Β' Βγαίνει. Κάτσε όμως, δε φίλε, να σου και πω. Όλα αυτά. Και... Δεν θέλει εκεί, ρε φίλε, όπως και μια επιτράπη να σου πιάσει στο χέρι ένα και να σου πει ρε Νίκο, ευχαριστούμε. Όχι, ο κόσμος το έκανε. Το ξέρεις. Δεν έχω παράπονο από τον κόσμο. Σου πει Νίκο, ευχαριστούμε. Προχωράει ο καιρός και κάνει. Αυτό πλήρωσα. Η αγάπη του κόσμου τελικά ίσως καμιά φορά να μην είσαι καλό. Αυτό πλήρωσα. Το πλήρωσα. Δεν αλλάζει κανείς γνώμη. Δεν στο αλλάζει. Όχι, αυτό είναι η άποψή σου και τα ξέρεις. Στο μυαλό μου εμένα είναι ότι αυτό πλήρωσα. Λοιπόν και πάμε, προχωράμε και ανεβαίνει η Super League και τι κάνεις, ρε φίλε. Βλέπεις Νέιρα Μεγιάδο, εσύ, γιατί είναι η εποχή σου έρχονται, οι οποίοι διαπρέπουν ακόμα, τους βλέπεις. Και κάπου είχα διαβάσει συνέντευξή σου ή είχε πει κάπου ότι του παρακολούθησα 8 αγωνιστικές. Δεν ξέρω αν θυμάσαι αυτό που σου λέω.
πριν έρθουν, επειδή τα χρήματα ήταν μετρημένα, προσέχαμε πολύ. Για να έρθει κάποιο έπρεπε να ήταν καρατσικαλισμένο. Θα σου πω. Χωρίς τεχνικό διευθυντή. Η δουλειά του προπονητή δεν είναι ακριβώς έτσι. Δεν την έχω στο μυαλό μου έτσι. Τι εννοώ. Για μένα η σωστή λειτουργία και το οργανόγραμμα μιας ομάδος είναι ο προπονητής, ο τεχνικός διευθυντής και ο προπονητής. Να γίνει μια συζήτηση με τη διοίκηση, με τον τεχνικό διευθυντή και να πει ο προπονητής κατά την άποψή μου, βάσει του ρόστερ που έχουμε, θέλω να κρατήσουμε αυτόν. Και έχουμε λείψει σε αυτές τις θέσεις. Αυτόν. Αυτές τις θέσεις έχουμε λείψει. Και να φέρει ο τεχνικός διευθυντής τις επιλογές και ο προπονητής να τις αριθμίσει και να πει: θέλω πρώτα ο Γιώργος να είναι πρώτος, ο Νίκος να είναι δεύτερος σε αυτή τη θέση. Αν δεν μπορούσαμε να πάρουμε τον Γιώργο, θα πάρουμε τον Νίκο. Τότε δεν υπήρχε τεχνικός διευθυντής. Αυτό λέω. Δεν υπήρχε δυνατότητα. Οπότε η μόνη λύση. Και πόσες ώρες, ρε φίλε, δηλούδες τότε. Η μόνη λύση λοιπόν ήταν μέσω της πλατφόρμας, των πλατφόρμων που υπάρχουν, το Y-Scout και το Insta-Scout, βλέποντας έναν ποδοσφαιριστή και κάνοντας κλικ στη θέση που το θέλουμε, δεν μπορώ με highlights να πάρω έναν ποδοσφαιριστή, πρέπει να τον δω αγώνες να παίζει. Όταν λοιπόν ψάχναμε έναν αμυντικό half, μιλάμε τώρα για Μεγιάδο, απίστευτη μεταγραφή, ο οποίος ακόμα είναι... Κάθισα λοιπόν και τον έβλεπα το βράδυ, έμπαινα στην πλατφόρμα αυτή και έβλεπα κάθε μέρα δύο μάτς. Και λέω, Νίκο, πρέπει να τον δεις και εκτός έδρας. Παίζει το ίδιο ξύλο. Παίζει μέσα στην Boca Juniors το ίδιο ξύλο με την Τζακαρίτα. Εντός έδρας, παίρνει πρωτοβουλίες να παίξει. Και τον είδα 8 παιχνίδια. Απίστευτο. Καμιά φορά για τη δουλειά του προπονητή που λέμε, ακούστε εδώ. Αυτό είναι πολλές ώρες δουλειά. 4 ώρες είναι τα δύο μάτσια. Και 4-5 ευρώ στο γήπεδο και πότε να κοιμηθεί. Ο Νέιρα. Τη μιλάει, ναι, μιλάει ο Μπαγάσας. Είδες ένα μάτς που έκανε προχθές με τον Πανετολικό και τελικά. Τέλος πάντων. Κρίμα που έκανε. Πολύ κρίμα. Τέλος πάντων. Για πάμε για τον Νέιρα. Μ' αρέσουν αυτά. Τον Νέιρα. Εκεί την σεζόν λοιπόν μου έρχεται ένας ποδοσφαιριστής και εμένα πάντα μου άρεσαν οι ποδοσφαιριστές και μου αρέσουν οι ποδοσφαιριστές και θα δείτε ότι και στα Χανιά η τελευταία μεταγραφή είναι τέτοια μεταγραφή. Είναι Αργεντίνος, αριστεροπόδαρος, κοντός και γρήγορος. Να το. Κοντός και γρήγορος, είχα ελπίδες και εγώ, άμα ήμουν νέος, να παίζαμε τον παπά το πλέον καλά. Λοιπόν, για πες μου. Βλέπω ένα ποδοσφαιριστή και παίζει στη Σαν Μαρτίν του Κουμάν, Β' Εθνική, αριστεροπόδαρος και έχω μαγευτεί. Και λέω, θα τον πάρουμε αυτόν. Και τον είδες και αυτόν πάλι έτσι πολλά παιχνίδια. Ναι. Το ίδιο πάλι. Θα πάρουμε και... αυτόν. Μα πού δεν τον είδες. Αριέλ Ματίας Γκαρσία. 30 χρονών αυτή τη στιγμή και θα σου πω που είναι για να καταλάβεις για ποιον μιλάμε. Το μάτι είναι αυτό που λέμε. Το μάτι. Αριέλ Λέω τον Γκαρσία. Κύριο Κώστα τον Καζανάκη. Κύριο Κώστα αυτόν. Είχαμε βγάλει το Μεγιάδο και λέω αυτόν. Μου λέει εντάξει. Μαθαίνει ο κύριο Κώστας κάποιες πληροφορίες. Το παιδί αυτό πριν 2 χρόνια δεν έπαιξε καθόλου παιχνίδια. Αλλά τα τελευταία 2 χρόνια είχε γεμάτη σεζόν. Μαθαίνει ότι είχε έναν τραυματισμό. Του λέει ο κύριο Κώστα, δεν πειράζει. Πριν 2 χρόνια δεν αυτό, το ξεπέρασε. Αφού είχε 2 χρόνια γεμάτη σεζόν. Τελείωσε. Μου λέει, εντάξει, μου λέει, αυτό θα το δούμε. Μου λέει, δες και κανένα ένα-δύο ακόμα. Και μου στέλνει 2-3 ποδοσφαιριστές. Και ξεχωρίζω τον Νέιρα. Και έτσι πήραμε τον Νέιρα, πάλι βλέποντάς τον πολλά παιχνίδια. Έλα όμως που αυτός ο ποδοσφαιριστής, άλλος... δεν θυμάμαι την ομάδα που λέγανε που ήταν προπονητής ο Ντιέγκο Μαραντόνα. Α, σε μια μικρή ήταν, σε μια... Αλφα εθνική, αλλά... Ναι, αλλά δεν ήταν, ας πούμε, από τις διάσημες. Και τον βλέπω με το 10, αρχηγό, στην ομάδα που είναι ο Μαραντόνα. Και πωλείται σε ομάδα του Μεξικού. Φέτος το καλοκαίρι με 12 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό το είχες δει εσύ. Ο Αριέλ Ματίας Γκαρσία. Και λέω, Χριστέ μου. Δεν μου λες, τότε που τον είδες δεν ήταν ακριβώς. Δηλαδή, όχι. Μπορούσε να έρθει. Όπως ήρθε ο Νέιρα. Ας πω και τα ποσά. 60 χιλιάρικα. Για Αλφα Εθνική Ελλάδος. Εκεί. Άκουρε φίλε τι μπορεί να κάνει το μάτι.
Απίστευτο. Είναι, όμως είναι τιμή σου. Κοίταξε και τα δύο χαρά σου. Και χαρά σου. Δεν φαντάζομαι. Αισθάνεσαι ωραία γιατί είναι επιλογές σου και είναι ακόμα εδώ. Και είναι βασική. Χαρά μου που είναι και χαρά μου που βοηθάνε την ομάδα και επειδή είναι καλοί ποδοσφαιριστές όντως, είναι χαρά μου που και σε αυτόν τον τομέα μπόρεσα να βοηθήσω την ομάδα που αγαπώ. Κλείνω με το τελευταίο δυσάρεστο και πάω σε ευχάριστο. Γιατί άντε, πάμε. Λοιπόν, πάμε σε ευχάριστο. Έρχεται η ώρα, παίζει ο Όφη, έχει 5-6 ομάδες από κάτω και είναι το τελευταίο σου μάτς. Πρέπει να παίξεις ένα μάτς κυπέλλου και μετά παίζεις με τον Πανετολικό εδώ που γίνεται η φάση. Θυμάσαι τώρα το Μάλε Χουλέ με τον Τζακωμό και τα λοιπά. Η γνωστή. Δεν θέλω τώρα. Τα έχεις πει, τα έχεις ξαναπεί. Δεν θέλω να σε κουράζω αυτό. Θέλω να μου πεις τώρα εκείνη τη φάση. Εσύ προετοιμάζεις την ομάδα για το μάτς του Πανετολικού. 3-0 είχε έρθει το παιχνίδι αυτό. Εσύ το ξέρεις ότι τελειώνεις. Δηλαδή το έχεις πάρει χαμπάρι από πριν. Το έχεις καταλάβει. Πριν. Στο παιχνίδι με τον Ρογοτέλη του κυπέλλου. Ναι, κύπελλο. Το έχω πει αυτό. Το έχω πει. Το έχεις πει. Το ότι το ήξερες και το έχεις καταλάβει. Αυτό τώρα είναι λίγο ότι είσαι σε μια ομάδα. Είσαι μια ομάδα, δουλεύετε, είναι γνωστή σου, έχεις έρθει στη Β' Εθνική. Ξέρουν αυτό και αυτοί οι Ηρακλείοι ότι έχεις κάνει ένα αγώνα. Μια τεράστια προσπάθεια. Ο κόσμος σε στηρίζει. Πώς γίνεται να το ξέρεις εσύ και πριν ένα μήνα με έχει πιάσει ένα ποινικό. 2-3 μάτσα ακόμα έχεις, γιατί κάτι σκεφτόμαστε να αλλάξουμε στην ομάδα, να αλλάξουμε. Κοίταξε, είσαι σε καλή εποχή. Μπαίνουν κεφάλαια στην ομάδα, είσαι σε ένα μετέχμιο. Στην καλύτερη σου στιγμή του Όφη. Μπαίνουν άνθρωποι με τους οποίους ήσουν ασυμπαίχτης. Δηλαδή, με τον Σαμαρά ήσταν μαζί. Δηλαδή, αλλιώς μιλάς με ένα συμπαίχτη σου. Ξέρεις τι εννοώ. Άσχετα αν είναι. Πώς μπορεί να συμβεί αυτό, γι' αυτό το ερώτημα εδώ το έχουν όλοι οι Ηρακλειώτες. Στο λέω τώρα πολύ μπεσαλίδικα αυτό. Πώς γίνεται αυτό, να μην ξεκαθαρίσουν κάτι, Νίκο, θα βγάλεις αυτή τη σεζόν και θα φύγεις. Όχι, Νίκο, αυτό, όχι. Ξεκάθαρα, ρε παιδί μου. Αντρίκια, πώς το λένε, πατελονάτα. Θα σου πω το εξής. Όλο το χρονικό διάστημα που ήταν η διοίκηση, αυτή η διοίκηση που ήταν, από τη στιγμή που ανέλαβε η διοίκηση πρωτοδικείου, έτσι, τι θέλαμε, τι θέλαν οι άνθρωποι, να βγει η ομάδα, και συγχρόνως να βρεθεί ένας επενδυτής. Γι' αυτό τρέχανε. Το ξέραν και οι ίδιοι ότι δεν μπορούν οικονομικά να στηρίξουν. Κανένας δεν μπορεί συγκρίνει. Το έχουμε δει το έργο πολλές φορές. Μην τρελαθούμε τώρα. Όταν λοιπόν βγήκε η ομάδα, με τον τρόπο που βγήκε να μην τα επαναλαμβάνω και να μην τα ξαναλέω. Ναι, τα έχουμε πει πολλές φορές, αλλά ξέρει και ο κόσμος. Και ήρθε η καινούργια κατάσταση. Είναι αντρίκιο να έρθει να σου πει, ξέρεις κάτι, λέω, δεν μας κάνεις. Αυτό λέω, ρε φίλε. Δεν μας κάνεις. Όχι, σε ένα προπονητή ήρωα. Πρόσεξε γιατί το λέω αυτό. Ας το, όχι ήρωας. Πρόσεξε, ρε φίλε. Πες ότι ήσουν ένας Ισπανός, ήρθες, έφυγες, γεια, όλα του τέτοιο. Είσαι για μένα, λοιπόν, θα ήταν αντρίκιο. Ξέρεις κάτι. Νίκο, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πολύ και όλα καλά. Αυτό που θα σου πω, δεν μπορώ να σου το αποδείξω. Ναι, δεν χρειάζεται. Όμως, συζήτηση κάνει. Όμως, αποδεικνύεται από τη συμπεριφορά. Όταν ξέρεις τους ανθρώπους και βλέπεις μια άλλη συμπεριφορά, καταλαβαίνεις πολλά πράγματα. Εμένα, λοιπόν, με πρόσβαλε η συμπεριφορά τους. Και σου μιλάω ειλικρινά. Τον πρόεδρο δεν τον ήξερα, τον γνώρισα πολύ λίγο. Τον επενδυτή, μάλλον, γιατί επενδυτή. Εκείνο το διάστημα έτσι τον θεωρούσαν. Αλλά ήξερες, και δεν με φίλε. Έχει πειράξει για κανέναν άνθρωπο. Τίποτα. Για το μόνο που έχω στεναχωρηθεί και μέσα στην ψυχή μου, στο λέω ειλικρινά, έχω πέσει έξω, είναι ο Γιάννης Σαμαράς. Μα γι' αυτό σε για το λοιπόν, Γιάννη, γιατί περίμενα, λοιπόν, καλύτερη συμπεριφορά, γιατί ήμουν κάθε μέρα μετά την προπόνηση στο γραφείο για να πάρω πράγματα από αυτόν. Γιατί θεωρώ ότι ξέρει πράγματα. Ξέρει, να πάρω πράγματα, να συζητήσω για την προπόνηση, να εξελιχθώ σαν προπονητής, να το ρωτήσω πράγματα. Δεν μπορείς να φανταστείς. Υπήρχε ένα τείχος. Ένα τείχος. Και το είχα καταλάβει ότι υπάρχει αυτό. Το καταλάβαινες μέσα σου. Μα το έβλεπα όταν ξέρεις τον άνθρωπο που έχεις ζήσει. Αλλά δεν το λες εκεί στα ίσα. Ρε εσύ, Γιάννη, έλα να σου πω κάτι να πούμε. Το έχουμε παίξει μπάλα από παιδάκια μαζί, είμαστε εδώ. Δεν έχω στεναχωρηθεί για κανέναν άλλο εκτός από τον Γιάννη. Αυτό όμως που περίμενα, γι' αυτό σου λέω, δεν πρέπει να συνδέεις τις ομάδες, το σήμα και όλα αυτά με τα πρόσωπα. Με τα πρόσωπα. Είναι κουβέντες που με στεναχώρησαν, που υπόθηκαν και το μετά. Το μετά με στεναχώρησε πάρα πολύ και αυτό το κάνουν οι άνθρωποι.
Δεν το κάνει η ομάδα. Όχι, δεν έχει σχέση η ομάδα. Αυτό το καταλαβαίνει όλο. Είναι πιο ηλίθιο. Μιλάω για το επικοινωνιακό κομμάτι. Ναι. Με θάψανε. Με θάψανε. Με ποιο τρόπο τώρα, με τα με τις εφημερίδες, με τα ραδιόφωνα, πώς θάβεις ένα όνομα είδαλμα στην Κρήτη, πώς το θάβεις. Θα σου πω ένα παράδειγμα, για να καταλάβεις τι εννοώ. Πριν λίγες μέρες, πριν λίγες εβδομάδες, μήνα, διαβάζω στην, έχει πάει ο προπονητής της ΣΑΕΚ, ο τωρινός προπονητής της ΣΑΕΚ, και λέει ο προπονητής επιλέγει να μην πηγαίνει τους ποδοσφαιριστές παραμονή του αγώνα στο ξενοδοχείο. Γι' αυτό. Λοιπόν, εγώ επειδή έχω συζητήσει με πολλούς και υπάρχουν κάποιες μελέτες και υπάρχει αυτό, ότι καλό είναι αν μπορείς να το κάνεις να μην πηγαίνει τους ποδοσφαιριστές στην παραμονή εντός έδρας στο ξενοδοχείο, γιατί καλό είναι με τη γυναίκα του, με το να παιδί. Κοιμάται στο δικό του κρεβάτι, στο δικό του μαξιλάρι, να μην το φορτώνεις την προηγούμενη μέρα με πολύ άγχος και όλα αυτά. Εγώ λοιπόν πήγα σε αυτή τη λογική. Όταν έφυγα, κάποιοι γράφανε ότι ο Όφη επανέρχεται στην κανονικότητα. Επειδή πάει παραμονή στο ξενοδοχείο. Αυτό είναι η κανονικότητα για αυτούς. Εντάξει, αυτό είναι καθαρός πόλεμος, ρε φίλε. Θα σου πω το εξής. Τίποτα δεν ήταν τυχαίο στο επικοινωνιακό κομμάτι και τους δίνω συγχαρητήρια για το επικοινωνιακό κομμάτι γιατί δουλεύουν άψογα. Αλλά δεν μπορεί. Όταν βάζεις μια φωτογραφία με τον αδερφό μου Μίλτο Ανδρεανίδη όταν έφυγε. Και είναι μαζί η φωτογραφία να κόβει το δικό μου κεφάλι. Το έχουν κάνει και αυτό κάποιοι. Και αυτά με έχουν στεναχωρήσει πιο πολύ. Εντάξει, τώρα αυτό που είπε ήταν χοντρό. Έχει γίνει. Είναι απάνθρωπο. Είναι απάνθρωπο. Υπήρχε μια φωτογραφία. Και δεν ζούμε σε καμιά μεγαλούπολη, δεν είμαστε στη Βραζιλία. Είμαστε στο Ηράκλειο, είμαστε ένα χωριό ποδοσφαιρικό. Πρόσεξε να σου πω κάτι. Κάποιοι θα πούνε ότι είναι υπερβολή αυτό που λέει ο Νίκος. Επειδή λοιπόν γνωρίζω, δεν είμαι βλάκα. Είναι σκεμμένο αυτό. Υπήρχε μια φωτογραφία που ήμουνα με τον Μίλτο την ημέρα που έκανε συνέντευξη ο επενδυτής της ομάδος, ο κύριος Μπούσης. Ναι, που έδινε συνέντευξη τύπου. Και ήμασταν τρία άτομα στη φωτογραφία αυτή. Όταν λοιπόν βγήκε στα site η φωτογραφία αυτή, είχαν μείνει τα δύο και εμένα είχαν βγάλει. Ούτε θέλω να με βλέπουν, να με βάζουν. Για ποιο λόγο αυτό, δεν μπορούσα να το καταλάβω ποτέ. Γιατί ήταν ένα επικοινωνιακό τρίκ και σου είπα πλήρωσα. Θυμάσαι ποιος προπονητής, επειδή τώρα τα λέμε εδώ έτσι και κάνουμε πορεία, πάρε ποιος ήρθε μετά από σένα. Αμέσως μόλις έφυγες. Ο επόμενος προπονητής του Όφη. Ο Χάιμε Βέρα. Ο Χάιμε Βέρα. Μετά το Χάιμε Βέρα που είχαν τα θέματα με το πτυχίο κτλ., ήρθε κάποια στιγμή ο Σίμος. Ο Σίμος ένα υπέροχο παιδί, δεν έχουμε κάτι να πούμε για τον άνθρωπο. Αλλά αυτό που λέω, πρόσεξε να δεις τι γίνεται. Ήρθε ο Σίμος, δηλαδή επιλογή λέω. Δεν έκανε ο Παπαδόπουλος που ήταν προπονητής στη Super League. Τρία χρόνια ήρθε από τον Ηράκλειο, πήγε στη Β' έφαγε τα σκατά του, να το πω χήμα. Δεν έκανε. Και έρχεται ο Σίμος. Εντάξει, είναι εύλογο να έχουν στο μυαλό του ότι μπορεί να μην κάνει ο Παπαδόπουλος. Αυτό δεν, δεν είναι κακό αυτό, ρε φίλε. Είναι ποδοσφαιρικό μα σούπα. Εδώ το χέρι. Σε ευχαριστώ πολύ. Πάντα φίλοι, φίλες, ευχαριστούμε για ό,τι πρόσφερες, να είσαι καλά. Σε χειροκροτάμε και φέρνεις. Συμφωνώ. Εγώ λέω μετά, σαν επιλογή, αν δεν κάνει ο Παπαδόπουλος, πώς μπορεί μετά να κάνει ο Σίμος, ο οποίος δεν έχει κάνει βασικό προπονητή σε εκείνη την εποχή που τον φέρνουν, να συζητάμε τώρα. Δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή πώς δουλεύουν, πώς δούλευε εκείνο το κατεστημένο, το σύστημα εναντίον σου. Τι συνέβη, τι έκανες, ποιο πείραξες. Αυτό δεν καταλαβαίνω, ρε φίλε. Όχι εγώ, πολλοί κόσμος. Ποιον πείραξες, ποιον τζίτωσες, ποιον χάλασες. Θα σου πω. Θα σου πω τι πιστεύω εγώ. Μπορώ να κάνω λάθος. Καταρχήν σου είπα ότι δεν μπορώ να βγάλω από το μυαλό μου ότι λόγω των όλων αυτών που είχα συμβεί υπήρχε μια αγάπη από τον κόσμο. Αυτό είναι ακόμα δεδομένο και τώρα που συζητάμε. Αυτό λοιπόν θεωρώ ότι κάποιος τους πείραζε. Κάποιος τους πείραζε. Δηλαδή λέγανε μα γιατί μα τι αυτό. Γίνεται, τι τους έχει κάνει. Τώρα, ο Γιώργος ο Σίμος όταν ήρθε, υπήρχε ένα στυλ παιχνιδιού, το οποίο δεν σας κρύβω ότι πολλές φορές μου άρεσε και εμένα. Πολύ ωραία μπάλα έπαιξε. Άλλο αυτό. Έπαιξε ωραίο ποδόσφαιρο. Όμως το... Εγώ είπα την επιλογή, δεν πάω στα προπονητικές ικανότητες στο τι έγινε. Την επιλογή. Θα σου πω τι πιστεύω. Αυτό που προσπάθησα εγώ, όσο καιρό ήμουνα. Γιατί άκουσα είπε εσύ πριν, πηγαίνα στο Σαμαρά να πάρω πράγματα. Αυτό που προσπάθησα λοιπόν να κάνω, αυτό που προσπάθησα να κάνω και έβρισκα τείχο, ο Γιώργος ο Σίμος το είχε 4 χρόνια. 5, 3, δεν ξέρω πώς ήταν με τον Γιάννη του Σαμαρά. Άρα ήταν μια καθαρά επιλογή
του τεχνικού διευθυντή ή διευθυντή ποδοσφαίρου, πείτε το όπως θέλετε τον τίτλο, ένα δικό του παιδί το οποίο θέλει να δουλεύει με τον τρόπο που τον έμαθε να δουλεύει. Μάλιστα. Αυτόν τον τρόπο λοιπόν που εγώ ήθελα να τον μάθω και έβρισκα τοίχο. Σαφής. Ήθελα να εξελιχθώ και έβρισκα τοίχο. Μιλούσα για ποδόσφαιρο και για τους αγώνες, γιατί ερχόντουσαν και μάτς και υπήρχε και μέσα εισαγωγικά η πίεση του αποτελέσματος και δεν έπαιρνα τίποτα. Και φαντάζομαι κάποια μέρα ο Γιάννης θα βρεθείτε και θα σου πει τι αισθάνθηκε, τι έκανε. Περνάνε τα χρόνια, μεγαλώνουμε και αλλάζουμε. Μαγαλώνει ψυχές. Μαγαλώνει ψυχές. Ότι εγώ μόνο γι' αυτό στεναχωρέθηκα. Είσαι σαφής, θα πιάσω όλα. Γιατί με τον Γιάννη ήμασταν, όταν ήμασταν συμπαίκτες, ήμασταν κάθε μέρα μαζί. Ναι, κάθε μέρα. Πρόσεξε, δεν είσαι ο ίδιος άνθρωπος που ήσουν στα 25 και τώρα στα 40 και μετά στα 50, όπως δεν θα είμαστε και οι ίδιοι στα 75 μας. Ζωή να έχουμε. Ναι. Οπότε θεωρώ λοιπόν, ότι κάποια στιγμή θα ξεκαθαριστεί αυτό. Γιατί σου ρίχνει αυτόν τον τοίχο. Αυτό είναι που θεωρώ, κάτι δεν καταλαβαίνω. Λοιπόν ότι. Ο Γιώργος Σίμος, ο οποίος και η ομάδα σε κάποια μάτια έχει παίξει μπάλα, καλή μπάλα. Βγήκε Ευρώπη. Αυτά βέβαια. Δηλαδή έχει αδικηθεί λίγο και στο κομμάτι της κριτικής. Αδικήθηκε μετά. Όχι, δεν αδικήθηκε μετά. Μετά ξέρεις πως το ποδόσφαιρο είναι σκληρό. Ναι. Έρχονται ήττες και έρχεται μία, δύο, τρεις, μερικές πέντε. Φορές λίγο το στυλ παιχνιδιού και όλα αυτά. Ξέρεις, ήταν λίγο αφελές το ποδόσφαιρο που έπαιζε μετά. Δηλαδή... Αυτό πρέπει να σου πω. Οπότε δεν πρέπει, ας πούμε, στην τέταρτη ή στην πέμπτη να το μαζέψεις λίγο να προλάβουμε. Πήγαμε στο τσακ. Και ήρθε ο Νίκος. Νίκος Νόμπλιας, προπονητικά τώρα που τον βλέπεις εδώ στην ομάδα. Μια χαρά όλα. Ε. Μια χαρά. Κοίταξε, αυτό που κάποια στιγμή έβλεπα εγώ στην αρχή. Γιατί δεν σταματάω να παρακολουθώ. Αλλήμον. Αυτό που ένιωθα. Σου επαναλαμβάνω, μπορεί να είναι λάθος εντύπωση. Και οι εποχής του Γιώργου του Σίμου που κάποια στιγμή ερχόντουσαν ήττες. Ένιωθα ότι χάθηκε αυτό το DNA του Όφη. Ναι. Αυτό που, ξέρεις... Που τον έχει χαρακτηρίσει σαν ομάδα αυτά τα χρόνια. Ναι, όχι την ομάδα light, την ομάδα που... Ναι, που μπαίνεις εδώ μέσα στη γενική κουλέ και δεν μας ενδιαφέρει, ξέρω εγώ, να αλλάξουμε 600 πάσες και να κάνουμε αυτό. Okay, καλό είναι και αυτό. Καλό, ναι, αλλά να μπεις εδώ μέσα στο γενικό για να σε λιώσω. Αλλά κάνεις βαθμούς. Ναι. Και αυτό είναι το DNA της ομάδος. Δεν μπορεί να το αλλάξεις το DNA της ομάδος που είναι χρόνια. Αυτό προέρχεται από την κουλτούρα της... Πάνω σε αυτό πλάτης προσαρμόζεις. Βέβαια. Βέβαια. Πάντα θα ακούσετε συνεντεύξεις που έχω κάνει και σε όποια ομάδα πάω θέλω να ξέρω την κουλτούρα της πόλης, την κουλτούρα των φιλάθλων, το πώς βλέπουν την ομάδα, τι θέλουν από την ομάδα. Δηλαδή, άμα πας σε μια ομάδα τώρα που τη χαρακτηρίζει το πάθος, η περηφάνεια, η δύναμη. Δεν μπορεί να σου πει. Βεβαίως θα παίξει καλό ποδόσφαιρο, αλλά αυτά τα στοιχεία πρέπει να τα έχεις μέσα. Δεδομένα. Αλλιώς χάνει το DNA της ομάδας. Αυτό έβλεπα εγώ στην αρχή, στον Όφη. Και νομίζω. Και αυτό ήταν και ο λόγο να σου το πω εγώ τώρα κάτι. Και να σου πω και κάτι. Όταν ανεβήκαμε από τη Football League, όταν ανέβηκε η ομάδα, ήταν σε μεγάλο σημείο αυτό. Δηλαδή, κόσμος, τσαμπουκάς, δύναμη. Γιατί δεν μιλάω ακρότητες. Όχι, δεν είπαμε ακρότητες. Ποδοσφαιρικά είναι όλα αυτά που λέμε. Μιλάω για πάθος, για ενέργεια. Αυτό. Για ενέργεια. Δηλαδή, θα ξεχάσουμε το παιχνίδι με τον Άρη εδώ μέσα που κερδίσαμε 2-1. Από ό,τι θυμήθηκε τώρα. Τι θυμήθηκε. Ή το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στη Super League που κερδίσαμε 1-0. Το 3-1 με τον Παναθηναϊκό. Αυτό που θέλω να σου πω λοιπόν είναι ότι ωραίο το ποδόσφαιρο. Και εμένα μου αρέσει μια ομάδα να παίζει, να χτίζει παιχνίδια από πίσω, να κάνει build-up αυτό και μετά. Όμως DNA. Μέταλλο. Και αυτό και στην αρχή φέτος πήγε να γίνει κάτι τέτοιο. Αυτή είναι η αίσθηση τη δική μου. Αλλά στη συνέχεια νομίζω ότι μαζεύτηκε. Γιατί ο Νίκος είναι μεγαλωμένος μέσα σε αυτό το DNA. Δηλαδή θέλει.
Και αυτός που βλέπω και στην τηλεόραση τώρα, παράδειγμα, του αρέσει να κάνει build-up, του αρέσει να αλλάζει 600 πάσες, αλλά αν το δείτε πώς μιλάει στους παίκτες του και τι πάθος έχουν οι παίκτες του, και μιλάω για τον Πεπ, τον Γκουαρδιόλα που τον είδα στην τηλεόραση τώρα εδώ που καθόμαστε, ναι, σε αυτόν τον ωραίο χώρο. Στη City, ο οποίος θεωρείται αυτή τη στιγμή ο κορυφαίος προπονητής του πλανήτη. Έτσι, και αυτός θέλει ξύλο. Πάμε, ναι. Γενικά δεν γίνεται ποδόσφαιρο χωρίς πάθος για μένα, φίλε. Ναι. Δεν γίνεται. Και αυτή η Μπαρτσελόνα του Γκουαρδιόλα, η οποία έκανε το τικιτάκα που έχει γίνει, όταν έβγαινε μονομαχία ένα με έναν, δεν υπήρχε περίπτωση να σε φάνε. Γενικά είναι. Άρα, Νίκο, και δύο ώρες να καθόμαστε εδώ πέρα, έχουμε να πούμε που ποδόσφαιρο είναι απόλαυση. Κυρίες και κύριοι, απόλαυση. Μακάρι να ήσασταν εδώ, γιατί δεν τελειώνει αυτή η συζήτηση. Και επειδή όμως ο άνθρωπος έχει δουλειά και το έχω κρατήσει, κλείνω με το τώρα και το μέλλον. Είσαι στα Χανιά, γίνεται, ναι, σπουδαία δουλειά. Θεωρείται μία από όλο τον ποδοσφαιρικό κόσμο τη Super League 2 μία ομάδα πάρα πολύ καλή και αυτό είναι δημιούργημά σου. Πες μου, τι βλέπεις γενικά για το κομμάτι το τώρα. Κοίταξε, δημιούργημά μου δεν μπορώ να πω τι είναι. Με ποια έννοια. Δημιούργημα είναι του Προέδρου και της Διοίκησης, γιατί έχουν κάνει μία αξιόλογη προσπάθεια τα τελευταία χρόνια κάτω από. Πάνω σε υγιείς βάσεις η ομάδα να είναι οικονομικά, να είναι σωστή. Αυτό που μου αρέσει είναι ότι βλέπω όραμα και οι σκέψεις μας, οι κουβέντες μας με τον πρόεδρο, με έναν άνθρωπο, με έναν πρόεδρο ο οποίος δεν με ενοχλεί. Δεν με ενοχλεί. Σημαντικό. Είναι σοβαρός. Τα λέει μόνος, δεν χρειάζεται την ερώτηση. Είναι σοβαρός. Έχουμε όραμα στο να δημιουργήσουμε μία ομάδα όπως έχουμε κάνει φέτος, με ό,τι προβλήματα συνεπάγεται για αυτή την κατηγορία, που να βάλουμε τις βάσεις, αν μπορέσουμε να διεκδικήσουμε ό,τι καλύτερο γίνεται φέτος στη Super League 2, να βάλουμε τις βάσεις ώστε η ομάδα να διεκδικήσει με αξιώσεις την άνοδο, αν όχι φέτος, τα επόμενα χρόνια. Νομίζω ότι οι πρώτες βάσεις μπήκανε παίρνοντας νέους ποδοσφαιριστές, περισσότερο, ταλέντα, αξιολογώντας τα, δίνοντας την ευκαιρία να παίξουν σε μια επαγγελματική κατηγορία. Και το πιο σπουδαίο που το είπα και στον πρόεδρο είναι, γιατί θα το ακούσετε πολλές φορές, το ακούσατε πολλές φορές. Το έχουμε ακούσει, αλλά... Η οργάνωση μιας ομάδος είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και θα επανέλθω σε αυτό που σου είπα, το τι θέλει ο ποδοσφαιριστής. Στην αρχή. Θέλει γήπεδο, προπόνησης, παπούτσια, αλούμπαλες και τα λεφτά στην ώρα του. Αυτά λοιπόν. Εμείς πριν τρεις μέρες μπήκαμε στο καινούργιο μας προπονητικό κέντρο. Άντε, Νίκο, με το καλό. Να και τα ευχάριστα. Σου είπα ότι θα σε πω στα ευχάριστα στο τέλος. Και ανεβαίνουμε level. Άντε. Οπότε. Δεν μου λες το προπονητικό ομάδα... κέντρο. Είναι έτσι όπως πρέπει το. Είναι καλά. Το είναι καλά. Κάθε μέρα η ομάδα θέλει να εξελίσσεται. Είναι σε καλό επίπεδο. Νομίζω ότι το όραμα του Προέδρου και της ομάδας είναι κάθε μέρα το ανεβάζει ένα level. Ένα βήμα παραπάνω. Ένα σκαλοπάτι. Ένα σκαλοπάτι. Θα βάλεις τις βάσεις. Αλλιώς δεν γίνεται. Δεν Νίκο, γίνεται. Πολλοί λένε, και κλείνουμε με αυτό, τελευταία ερώτηση γιατί αρκετά σε κουράσα, ότι σηκώνει η Κρήτη. Έχουμε περάσει την Κρήτη. Δεν θυμάμαι αν ήταν και οι τρεις όφοι εργοτέλης Πλατανιάς, Super League. Δεν θυμάμαι την περίοδο, αν ήταν και οι τρεις μαζί, αλλά υπήρξαν πάρα πολλές χρονιές που υπήρξε όφι εργοτέλης, υπήρξε όφι Πλατανιάς, υπήρξε εργοτέλης Πλατανιάς, υπήρξε σηκώνη. Το τι να μην σηκώνει. Και τα ΠΑΕ Χανιά είναι μια ομάδα που νομίζω ότι Κοίταξε, μπορεί... είναι πιο ιστορική βέβαια. Κοίταξε, από το... πιστεύω ότι από τη στιγμή σχέση που... με τον Πλατανιά που έχει υπάρξει. Εντάξει, τη στιγμή που η ομάδα καταφέρει και εύχομαι να το καταφέρει και να είμαι εγώ προπονητής. Στο εύχομαι και εγώ, φίλε, στο εύχομαι όλο ψυχή. Νομίζω ότι έχει τη δυναμική σαν πόλη να στηρίξει μια ομάδα, Super League, να είναι μια ομάδα η οποία θα είναι ανταγωνιστική. Αφού στηρίζει το Αγρίνιο, θα μπορεί πιο να στηρίξει το Χανιά. Θα μπορεί και πολύ είσαι έτοιμος για ένα ντέρμπι Χανιά όφι. Έτσι μέσα του, Πάντα είμαι έτσι. Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ να σε φίλε καλά, επιτυχίες. Τα καλύτερα για την οικογένειά σου. Υγεία να έχουμε. Και αυτό, να είμαστε καλά. Υγεία να έχουμε, τα λέμε. Να χαιρόμαστε το ποδόσφαιρο. Αμήν. Και την κάθε μέρα. Λοιπόν, ήταν ο Νίκος Παπαδόπουλος. Τα είπε όλα. Φιλιά.